Εσείς? Όχι, είμαι η Starlight Glimmer. Ούψ. Είναι περίεργο μετά από τόσο καιρό. Starlight Glimmer, είσαι μαθήτρια της Twilight, σωστά? Α, μου είπε να σου δώσω αυτό. Ήθελα να σου το δώσει η ίδια. Αλλά μετά κάλεσαν αυτοί και τις φίλες της για να λύσουν ένα πρόβλημα φιλίας. Συμβαίνει συχνά αυτό εδώ πέρα. Πρέπει να είναι αγχωτικό, ε. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε καλέσουν να σώσεις μια κατάσταση. Να παρατάς τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Πώς το κάνει? Συγγνώμη, μου είπε μόνο να σου δώσω το ημερολόγιο. Είσαι σίγουρη πως δεν θα επιστρέψει σύντομα? Πολύ σίγουρη. Εντάξει, τότε θα πηγαίνω καλύτερα. Πώς είναι εκεί πέρα? Είναι πολύ διαφορετικά. Και την ίδια στιγμή όχι και τόσο. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Α, μάλλον πρέπει να πάει κάποιος εκεί για να το καταλάβει, ε. Θα μπορούσα μήπως... Νομίζεις πως η πριγκίπισσα Twilight θα το ενέκρινε αυτό? Δεν είμαι σίγουρη πως δεν θα το ενέκρινε, πάντως. Αυτό δεν είναι μία καθαρή απάντηση. Θέλει να μάθω όσα περισσότερα μπορώ για τη φιλία. Και δεν μαθαίνω και πολλά κλεισμένη εδώ μέσα στο κάστρο της. Λοιπόν, δεν σε έχω δει σε εκείνο τον κόσμο, οπότε δεν υπάρχει πιθανότητα να πέσεις πάνω στον εαυτό σου. Να κάτι που δεν το ακούς κάθε μέρα. Λοιπόν, παίρνα απαρατήρητη και μην τραβάς την προσοχή επάνω σου. Ούτε που θα προσέξει κανείς ότι είμαι εκεί. Το να σε συστήσω στις φίλες μου θα είναι ένας καλός περισπασμός. Και επίσης θα βλέπεις ότι είμαι εκεί και αυτό μπορεί να πάρει το μυαλό σου από όλα τα πράγματα που το απασχολούν. Λοιπόν, τι λες, να έρθω μαζί σου? Τι συνέβη? Είναι όλα πολύ περίεργα στην αρχή, αλλά προσπάθησε να προσαρμοστείς. Γεια! Αυτά είναι χέρια. Και τι έγιναν οι υπόλοιπες οπλές? Πόδια! Αυτά είναι πόδια. Θυμάσαι που είπα να περνάς απαρατήρητη? Τώρα είναι μια καλή στιγμή να το παίξεις άνετη. Σωστά. Το παίζω άνετη. Είπες πως θα είμαι πολύ καλός περισπασμός.